Καλησπέρα. Ήταν ένα παιχνίδι που ήρθαμε για να το διεκδικήσουμε, να κερδίσουμε. Το πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και σε ανοιχτό παιχνίδι και σε στατικές φάσεις. Ο αντίπαλος σκόραρε έναν γκολ από στατική φάση με ανάποδο κεφάλι, χωρίς να βλέπει. Μισοφαρίζαμε, βρήκαμε, θεωρώ, κλασική ευκαιρία μόνο την κοινή να προηγηθούμε στο σκορ. Είμαστε μια ομάδα που έδειχνε ότι πατούσε καλύτερα στο γήπεδο και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές το πρώην ημίχρονο. Δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ σε μια ολιγορία να διώξουμε την μπάλα και η απομάκρυση κόντρα σε αντίπαλο και κατάληξε στα δίχτυα μας. Πήγαμε στο ημίχρονο, είπαμε να συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δυστυχώς το τρίτο γκολ του Εθνικού δεν υπήρχαμε στο γήπεδο μετά. Ο Εθνικός σκόραρε και τη δράση του, μπορούσε να σκοράρει και άλλα. Είναι κατανοητό και η κούραση και η πίεση και το άγχος του αγώνα και η απογοήτευση που ένιωσαν οι ποδοσφαιριστές μας. Ήταν ένα παιχνίδι, ξαναλέω, που ήρθαμε για να τα δώσουμε όλα να κερδίσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Συνεχίζουμε, βλέπουμε τα επόμενα. Δύσκολα παιχνίδια όλα. Είμαστε σε μια φάση που όλα τα παιχνίδια για μας, κάθε βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θα παλέψουμε όλες τις πιθανότητες μας που έχουμε για να παραμείνουμε στην κατηγορία που ήταν και ο αρχηγός στόχος. Συγχαρητήρια στον Εθνικό που στο τέλος πήρε δίκαιη νίκη, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπα πριν, ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Καλή συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε να σηκώσουν κεφάκια από τους φεριστές και όλοι μας στην ομάδα και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο στα επόμενα παιχνίδια. Για τη δική μου θέση είμαι πάντα στη διάθεση των προέδρων της ομάδας. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και οτιδήποτε θα λεχθεί σαν οικογένεια που είμαστε μεταξύ εμάς. Αλλά είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε αποφασίζει η διοίκηση, γιατί δεν είναι θέμα κοιάς, είναι θέμα ομάδας. Από εκεί και πέρα πιστεύω στους ποδοσφαιριστές. Έχουμε καλή ποιότητα. Και φάνηκε και στο πρώτο ημίχρονο, το ξαναλέω, που ήταν σούπερ παιχνίδι για μας. Εκτός έδρας παιχνίδι με έναν ανταγωνιστή. Όλες οι ομάδες, κατά την άποψή μου, είναι ισοδύναμες, με καλές μέρες και κακές μέρες. Ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να το διαχειριστούμε. Αυτά. Καλή συνέχεια στον Εθνικό και ξανά συγχαρητήρια. Τι ήταν αυτό που έφταιξε περισσότερο και σήμερα δεν κατάφερε να κερδίσετε? Και τα είδαμε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Θεωρητικά είχατε μια άψογη λειτουργία στο αμυντικό κομμάτι. Σήμερα μια ομάδα περισσότερο στα μέτρα σας, είδαμε ότι δεν ήταν τόσο καλή αμυντική λειτουργία. Ξαναλέω, το πρώτο ημίχρονο δεν θυμάμαι να έχει κάνει οργανωμένη επίθεση ο Εθνικός να δημιουργήσει ευκαιρία. Είπα για τα γκολ που μπήκαν, πώς μπήκαν, συγκέντρωσης. Ναι, όλα είναι θέμα συγκέντρωσης, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά πάντα σε ένα παιχνίδι. Την τύχη σου την φτιάχνεις μόνος σου. Ίσως να ενεργούμε μισό δεύτερο λεπτό πιο νωρίς, να αποφεύγουμε και το πρώτο και το δεύτερο γκολ. Από εκεί και πέρα, στα δικαιώματα δημιουργήσαμε ευκαιρίες, είχαμε κλασικές ευκαιρίες. Εμείς βρήκαμε τον Παναγί και μια-δύο περιπτώσεις που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αλλά ξαναλέω ότι η νίκη του Εθνικού και 4-1 είναι δικαιότατη. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ανώτερος από εμάς και μας κέρδισε. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μείνουμε στην κατηγορία, θα δώσουμε μας τις δυνάμεις και ο χρόνος θα δείξει.